να παραχωρούσε στο δημόσιο σχεταντζή από το χρόνο του. Μετά αυτό θα έβγαινε στα ντακάπο και θα έλεγε προχτές πόμανε με τον Οδυσσέα, με κούρασε λίγο. Δίνε δωρεάν το χρόνο σου, αν θέλεις να σου μείνει λίγη αξιοπρέπεια, έγραφε ο Ελίπτης, αλλά ο ορισμός του περιελάμβανε ανθρώπους αξιοπρεπείς, όχι αθύρματα. Γι' αυτό εγώ τώρα θα κάνω τη ζεύξη, δηλαδή τη λινκιά, την απευθεία σύνδεση, για να μιλήσω με τον συνάδελφο τον Παύλο Τσίμα που έκανε μια εκπομπή αριστούργημα χτες. Πού είσαι, Παύλο μου? Χαίρε, Μαλβίνα Πενεμένη. Καλησπέρα, που κατάφερες και με έβαλες στο παράθυρο. Σαν τροχανάς λίγο νιώθω, λίγο σαν ψουμιάδης φέρνω κάτι τέτοιο μου. Πάντως ο χρόνος που διατίθεται, ο δωρεάν, αν θέλεις να μας μείνει λίγη αξιοπρέπεια, είναι πολύ μεγαλύτερος, ξέρεις, από τις εκπομπές που είναι πολύ μαζί και τα λένε. Αμέ. Να σου πω την αλήθεια, μόνο εσύ μπορούσες να το καταφέρεις αυτό, να με χώσεις το παράθυρο, γιατί είχα ορκιστεί, δεν τα χωνεύω εγώ αυτά τα παράθυρα. Ναι, αλλά το θέμα είναι ωραίο, Παύλο μου. Κοίταξε να δεις, το θέμα είναι ωραίο. Απορώ που είδες την εκπομπή. Όταν τέλειωσε χθες το βράδυ η εκπομπή, είχα την εντύπωση ότι δεν πρέπει να την είδε κανείς. Γιατί έχω την πεποίθηση ότι ο τηλεθεατής έχει μια υγιή αντίδραση. Ναι. Παραφράζοντας το παλαιόν του 34, νομίζω, υποθένω, όταν ακούω για κουλτούρα στην τηλεόραση, πιάνω το τηλεκοντρόλ μου. Ναι. Διόλου δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και το νομίζω ότι οι τελευταίες μετρήσεις τα έχουν, το έχουν αποδείξει. Μα δεν είπαν και για κουλτούρα εδώ που τα λέμε οι άνθρωποι. Μα όχι, για Ελλάδα είπαν και για πράγματα Ελλάδα, τα οποία τα συζητάμε και λίγο καθημερινά. Ακόμη και στα ντακάπου έχουν αρχίσει να τα συζητάνε αυτά. Και εγώ δηλαδή, έρχομαι τώρα και σε μας τελειώσαν όλοι και μείναμε μόνοι μας στον κόσμο. Ξέρεις τι θα ήθελα, Παύλο, θα ήθελα να κάνεις έτσι εσύ ένα συμπίλημα της χθεσινής εκπομπής, αλλά να βάλεις και την προσωπική σου άποψη, που συνήθως ξέρεις αυτές τις εκπομπές, τα talk show, αποφεύγουμε να. Οι περισσότεροι τουλάχιστον αποφεύγουν να καταθέτουν την προσωπική τους άποψη επί του θέματος. Αφήνουν το λόγο στους άλλους. Κοίταξε, αυτή η εκπομπή χτες, αφού μιλάμε για αυτήν, ήταν, αν θες, περισσότερο μια δικιά μου ανάγκη να το κουβεντιάσω με 4-5 ανθρώπους που θεωρώ ότι είναι αρμόδιοι και έχουν έναν ενδιαφέροντα λόγο. Γιατί από πολλούς τηλεθεατές είδα στα τηλεφωνικά κέντρα των σταθμών να καταγράφονται απορίες. Μα καλά, άμα πεθάνει ο Ελίτης, τρώμε 2-3-4 ώρες Ελίτη από την τηλεόραση. Ναι. Μέχρι να πεθάνει ο επόμενος, δεν συμβαίνει τίποτε λίγο πιο καλέσθητο σε αυτή τη χώρα να μας δείξετε εκτός από τα φρόκαλα που βλέπουμε καθημερινά. Και η δεύτερη απορία είναι αυτή που βγαίνει από τους επικίδιους. Αυτό που έλεγες πριν, που γράψανε μερικοί ότι πέθανε ο Χατζηδάκης, πέθανε ο Γκάτσος, πέθανε ο Ελίτης και δεν μένει κανείς. Θα μείνουμε μόνοι και ορφανοί στον κόσμο και αυτοί φεύγουν άκληροι. Που δεν είναι αλήθεια, δεν ούτε είναι αλήθεια, το ένα ούτε το άλλο. Δεν είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει συνέχεια. Αυτή η εκπομπή γι' αυτό έγινε, για να αποδείξει μέσα από την κουβέντα. Πρώτον, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν άκληροι. Ότι αυτή η χώρα παράγει πολιτισμό όπως παρήγε πάντοτε. Ότι ο πολιτισμός είναι κάθε μέρα στη ζωή μας. Ότι περπατάμε καμιά φορά και σκουντάμε στον δρόμο ανθρώπους που αύριο θα θαυμάζουμε τα βιβλία τους, τα ποίηματά τους, τα τραγούδια τους, τις ταινίες τους, τη δουλειά τους στο θέατρο. Απλώς επειδή είναι δίπλα μας και τους σκουντάμε όταν περπατάμε στον δρόμο, δεν τους μετράμε όπως μετράμε αυτά τα μεγάλα ξώανα του παρελθόντος που αγαπήσαμε και θαυμάσαμε. Πολύ τολμηρή τη βρίσκω. Ρίξε και έλεπτη την έκφρασή σου, μεγάλα ξώανα του παρελθόντος. Ναι, είναι λίγο τα τοτέμ της φυλής τέλος πάντων. Ναι. Από εκεί και πέρα, εγώ νομίζω ότι το θέμα, αυτό που μου έμεινε εμένα σαν συμπέρασμα είναι ότι πάντα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αξιόλογα πράγματα, πάντα υπάρχουν μεγάλοι δημιουργοί γύρω μας. Το θέμα είναι τι ανάγκη έχουμε εμείς να τραβηχτούμε από πάνω τους. Ο Ελίτης ήταν μεγάλος γιατί μαζί με την παρέα του ζωγράφων, ποιητών και λογοτεχνών του 30, βρήκε μια Ελλάδα η οποία είχε πάθει την πλάκα της μετά τη μικρασιατική καταστροφή και της έδωσε μια αυτοπεποίθηση. Της ξανάδωσε μια ταυτότητα αυτή η γενιά. Αυτό θέλησε να κάνει. Στη δεκαετία του 60 έγινε το ίδιο. Μετά από την μακριά νύχτα κατοχή, εμφύλιο και δεκαετία του 50, βγήκανε 10 δημιουργοί και είπανε, τέλος πάντων, να ξανασηκώσουμε κεφάλι. Είμαστε εμείς. Είμαστε μια χώρα που έχει μια λάμψη στον κόσμο. Αν νιώσουμε πάλι μια τέτοια ανάγκη και αισθάνομαι ότι τη νιώθουμε σιγά-σιγά, γύρω-γύρω βλέπω τους ανθρώπους να νιώθουν πάλι αυτή την ανάγκη, μια ανάγκη αυτοπεποίθησης, να σταθούμε λίγο στα πόδια μας, θα ξαναβγούν οι άνθρωποι που θα ικανοποιήσουν την ανάγκη μας αυτή, που θα μας πούνε αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Και επειδή, όπως έλεγε και ο Έκο, μπορεί κανείς να αποβλακωθεί εξίσου καλά τόσο με τα μεγάλα έργα τέχνης όσο και με τις απουνόπερες, και επειδή, όπως συμπλήρωνε και ο καημένος ο Χατζηδάκης, το είχε πει πάρα πολύ σωστά. Είναι βαρβαρότητα να ξέρεις υποχρεωτικά την κουλτούρα του τόπου σου. Και έλεγε μάλιστα ότι μόνο στη Ρωσία τους ξέρουν όλους υποχρεωτικά τους ποιητές τους. Μπράβο, ναι, κοίταξε να δεις. Η Σιμών Βέη είχε πει σε μια ομιλία της όταν έγινε ακαδημαϊκός ότι η κουλτούρα είναι ένα εργαλείο με το οποίο οι καθηγητές κατασκευάζουν άλλους καθηγητές, οι οποίοι με τη σειρά τους θα κατασκευάζουν άλλους καθηγητές. Ακριβώς. Πάντως αυτή τη στιγμή εγώ νομίζω ότι δίπλα μας πραγματικά μας κουντάνε άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι διόλου αγοραίοι που θα τους ανακαλύψουμε αργά αργά και επιπλέον αυτοί οι άνθρωποι, Παύλο μου, και πρέπει να το πούμε αυτό κάποια στιγμή,
και εσύ και εγώ και άλλοι άνθρωποι που κάνουν τηλεόραση δεν μας θέλουν. Δεν έρχονται να βγούνε ούτε στις τηλεοράσεις. Έχεις δει ποτέ τον Μανώλη τον Αναγνωστάκη, ας πούμε, σε καμία τηλεόραση? Δεν θα τον δούμε. Και γιατί να τον δούμε? Αυτό σου λέω. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν και δεν μας θέλουν κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Τώρα από εκεί και πέρα, να σου πω την αλήθεια, η δικιά μου ένσταση είναι δεν μας θέλουν έτσι όπως είμαστε σήμερα. Ναι. Εάν αυτή η σημερινή τηλεοπτική χλαπάτσα περάσει και ζήσουμε ελαφρώς καλύτερες, λίγο πιο καλέσθητες δηλαδή τηλεοπτικές ημέρες, δεν αποκλείεται να δούμε και τον Μανώλη Αναγνωστάκη ή κάποιον Μανώλη Αναγνωστάκη να καταδέχεται την τηλεόραση. Γιατί πολλοί που δεν βγαίνουν στην τηλεόραση είναι γιατί πιστεύουν θα σε ανταγωνιστώ στα ρητά. Αυτό που έχει γράψει ο D.H. Lawrence, ότι η κουλτούρα είναι σαν τη μαρμελάδα. Όσο την απλώνεις, γίνεται λεπτή. Όταν είναι μαζεμένη, είναι πακιά. Ο ιστορικός Γιούραν το είχε πει. Όσο απλώνεις, ερυχαίνεις. Λοιπόν, καλύτερα. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα, επειδή ο πολιτισμός είναι σχέση ανάμεσα σε ανθρώπους, είναι επαφή με το όνειρο και τη φαντασία, όσο απλώνεται, πλουτίζει. Δεν μ' αρέσει η αριστοκρατική άποψη. Ναι. Σέβομαι τους ανθρώπους που την έχουν, αλλά δεν μ' αρέσει αυτή η αριστοκρατική άποψη. Άλλωστε δεν θα ήμουν στην τηλεόραση, ούτε εσύ θα ήσουν στην τηλεόραση. Καλά, έχεις γράψει άρθρα υπέρ αυτής της αριστοκρατικής διαθέσεως του Απαρέσκιν στο παρελθόν. Έχω άρθρα δικά στον επενδυτή. Όλοι είμαστε σχιζοφρενείς, τι να κάνουμε. Αλλά ήθελα να σου υπενθυμίσω και κάτι που ήδη ξέρεις. Τι να σου υπενθυμίσω, δηλαδή, ότι οι δημιουργοί είναι όντα που εναντιοδρομούν, που θέλουν να αντιλέγουν, που είναι στο δικό τους τον κόσμο και εκεί φτιάχνουν, οργανώνουν το νέο τους αντάρτικο έτσι κι αλλιώς μακριά από εμάς. Αν που ήταν σαν όλους δεν θα ήταν τίποτε. Εφημεριδατζίδες και που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ας μην μιλάμε για ασυνέχεια σε μια χώρα που όχι μόνο παράγει πολιτισμό, αλλά που κάτσε 10 εκατομμύρια άνθρωποι είμαστε. Τι άλλο να τους στείλουμε εκεί έξω δηλαδή. Τι άλλο να στείλουμε. Και εγώ αισιόδοξος είμαι. Και εγώ το ίδιο. Κάθε φορά που μιλάω και με τον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έχει υπέρμετρη αυτή την αισιοδοξία. Ακόμη και αν δεν τα πιστεύω όλα όσα λέει, λιγάκι ανοίγει η καρδούλα μου. Με την ατάκα του Σαββόπουλου λοιπόν ο Σκουμπιδότοπος ανθίζει, έτσι όπως ξέρει αυτός, θα ήθελα να κλείσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Σου ξαναλέω ότι μόνο για σένα θα έμπαινα σε παράθυρο και για την τερψιλαρίγγια εκπομπή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χώρια που σου πάει το παράθυρο, σε κούκλος δηλαδή, δεν το συζητάω. Να μείνω και για το δελτίο. Ναι. Φιλιά χαρά, πολλά. Να μου είσαι καλά, Παύλο μου. Σε ευχαριστώ. Και ένα κουτσομπολιό για το φινάλε. Λοιπόν, η Χίλαρη γεννήθηκε το 1947. Και τώρα σε αφήνω άγρια και περήφανη ράτσα μου. Αυτό ήταν. Δεν έχει άλλο. Και σε αύριο στις 7 που θα σου ξανάρθω. Γιατί έτσι είμαι εγώ. Χτυπάω πάντα την ίδια ώρα στις 7 ακριβώς. Εσύ μη βολεύεσαι όπως. Βολέψου άνετα. Ξαπλώσου πάνω στους καναπέδες και με τη φαντασία σου φύγε και οργάνωσε το νέο σου escape, δηλαδή απόδραση. Τώρα αρκετά με είδες μισή ώρα, με χόρτασες νομίζω, κλείσει τηλεόραση. Φεύγω. Να πάρω και λούγια ή τη Χίλαρη.